Ας καλημερίσω τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα σας. Δώστε μας τα φώτα σας αναφορικά με το τι ισχύει αυτή την ώρα στο πρόγραμμα συνεργασία, διότι υπάρχει και ένα μπέρδεμα από τους φορείς που ρώτουσα χθες, αν έχει αυτό λήξει ή αν δίνεται παράταση για κάποιες ημέρες σε κάποιους επιχειρηματίες να καταθέσουν κάποια χαρτιά, γιατί και αυτό άκουσα. Τι ακριβώς σημαίνει? Λοιπόν, το πρόγραμμα συνεργασία έχει παραταθεί αρκετές φορές. Η τελευταία παράταση που δόθηκε λήγει στις 31 Μαρτίου του 2022, δίνοντας το δικαίωμα να οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια, καταρχήν τα πω ποια είναι αυτά μετά, να εντάξουν εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και 31 Οκτωβρίου του 2021, να απασχοληθούν οι εργαζόμενοι αυτοί με απασχόληση, με τετράωρο δηλαδή ουσιαστικά, να λάβουν από την επιχείρηση το 50% του μισθού τους και η επιχείρηση να πληρώσει το 50% των εισφορών, και το αντίστοιχο άλλο 50% που χάνουν θα επιδοτηθούν από το ελληνικό δημόσιο σε ποσοστό 60% του 50%. Δηλαδή συνολικά ο εργαζόμενος θα λάβει το 80% του μισθού του, 50% από την επιχείρηση και το υπόλοιπο 30% από το ελληνικό δημόσιο. Και άσχετα με το αν συμφωνεί ή όχι κάποιος με τη συνεργασία, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φτιάχθηκε νομίζω με ευρωπαϊκά κονδύλια για να προστατέψει την περίοδο της πανδημίας, γιατί και αυτό το περάσαμε, να προστατέψει και τις δύο πλευρές, δηλαδή και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Και τις δύο πλευρές, με κύρια στόχευση να μην χαθούν θέσεις εργασίας, να μην περάσουμε σε περιτροπή σε εργασία. Γενικά να προστατευτεί η εργασία, η πλήρης απασχόληση κυρίως, γιατί αφορά μόνο αυτούς. Κριτήριο όμως για να δει μια επιχείρηση είναι να έχει μειωμένο τζίρο στο μήνα που επιλέγει να βάλει σε συνεργασία το προσωπικό της, μέρος του ή το σύνολό του, κατά 20% σχετικά με την περίοδο αναφοράς που ορίζει το Υπουργείο Εργασίας ανάλογα το μήνα που συζητάμε τώρα. Πάνω σε αυτό λοιπόν, οι επιχειρήσεις υπέβαλαν πέρα από τα έσοδα που δήλωναν κάθε μήνα σε μια ειδική πλατφόρμα, ούτως ώστε να μπορεί το Υπουργείο να δει τη μείωση αυτή του τζίρου, υπέβαλαν και δύο φάσεις, δύο έντυπα να το πω έτσι, ειδικά έντυπα για τη συνεργασία. Είχαμε συγκεκριμένες τεχνικά να τα λέμε πρώτη και δεύτερη φάση. Στην πρώτη φάση δήλωνε την πρόθεση να εντάξει στο συνεργασία ποιους εργαζόμενους και την πρόθεσή της για ποιο μήνα, στη συγκεκριμένη προθεσμία, και στη δεύτερη φάση το ποσό που έπρεπε να λάβει. Σε αυτά τα έντυπα λοιπόν χρειάστηκε αρκετές φορές να δοθεί παράταση και κυρίως επειδή το σύστημα Εργάνη αργούσε να ανοίξει, άγγιγε για μία-δύο μέρες και όποιος πρόλαβε, οπότε αναγκαστικά δινόταν παράταση. Ωραία. Μετά στην υποβολή. Αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η πληροφορία που ήθελα από εσάς. Δηλαδή, αν λύγει ή όχι, διότι υπάρχουν και τα εργατικά κέντρα ανά τη χώρα που ζητάνε το πρόγραμμα να συνεχιστεί τουλάχιστον για ένα τρίμηνο ακόμα και η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτή την απόφαση, δηλαδή περί της λήξης του προγράμματος 31 Μαρτίου. Κάτι σχετικό με αυτό το έχετε ακούσει? Αν θέλετε να δώσω ένα στοιχείο στατιστικό που έχει ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας, είναι ότι μέχρι και τον Δεκέμβριο... Δεκέμβριο του 2021, λέτε. 2021, ναι. Είχαν δαπανηθεί 150 εκατομμύρια για το πρόγραμμα και ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα στην εργασία περίπου 30.000 εργαζόμενοι. Κάτι σχετικά με παράταση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Μόνο 30.000 εργαζόμενοι, πανελλαδικό στοιχείο είναι αυτό? Ναι. Μάλιστα, 30.000 λοιπόν, εργαζόμενοι. Το πρόγραμμα είχε πολλά προβλήματα, κυρίως με τη μείωση του τζίρου. Ναι. Έτσι. Και γι' αυτό δεν πήγε τόσο καλά όσο περιμένανε.
Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Χριστοφοράκη. Καλημερίζω τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον Στέλιο του Βοριά. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Δουλγερά, και σας ακούω. Λοιπόν, μένουμε στο συγκεκριμένο, γιατί μας διευκρίνησε, σας ρώτησα και χθες τι ακριβώς ισχύει, ποια είναι η δική σας η θέση. Γι' αυτό το θέμα, αναφορικά δηλαδή με την συνεργασία. Τελικά μας είπε ο κύριος Χριστοφοράκης, ο Δημήτρης, ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών, ότι λύγει το πρόγραμμα 31 του Μαρτίου, ότι δεν έχει ακουστεί κάτι ακόμα για παράταση. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εργατικά κέντρα ανά την Ελλάδα που ζητούν να πάρει παράταση το συγκεκριμένο πρόγραμμα ένα ακόμα τρίμηνο, καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην αγορά εργασίας και ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή την ενεργειακή κρίση, δηλαδή τις ανατιμήσεις, δηλαδή βλέπει ότι ζει ο καθένας από εμάς, ότι πραγματικά έχουμε μπροστά μας μια ανθρωπιστική κρίση. Εάν σας ρωτούσε η δική σας θέση ποια είναι? Κοιτάξτε, κύριε Δουλγεράκη, η αλήθεια είναι ότι διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, στην οποία δεν βλέπουμε ουσιώδη μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, της ανεργίας και το ομίζον το μεγάλο θεμάτων που υπάρχει. Σίγουρα το να τελειώσει και το πρόγραμμα συνεργασία θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και κάποιες ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και πολύ πιθανό να έχουμε ακόμη παρατέρα αύξηση της ανεργίας. Πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άρα είσαστε της άποψης, είστε της άποψης να παραταθεί για λίγο το πρόγραμμα, ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο ενδεχόμενα? Κοιτάξτε, ναι, όχι μόνο εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες, ειδικάτερα στον χώρο της εποχικότητας, έχουν ζητήσει και στον επισητισμό παράταση του προγράμματος. Όπως ζητάμε φυσικά να στηριχτούν και ανθρώποι άνεργοι, οι οποίοι έχουν μείνει είτε εποχικοί είτε μακροχρόνιοι αυτή τη δύσκολη περίοδο, εκτός ταμείου ανεργίας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι αναρωτιόμαστε πραγματικά πώς επιβιώνουν, χωρίς κανένα εισόδημα, χωρίς τίποτα, και να περιμένουν απλά πότε θα ανοίξει μια τουριστική περίοδο, που και αυτοί σίγουρα αγωνόμαστε, αλλά αισιοδοξούμε να πάει καλά προς όφελος και της εργασίας, αλλά και γενικότερα της οικονομίας. Μάλιστα. Υπάρχουν μπροστά μας και υπάρχουν μπροστά σας, γιατί έρχονται οι εργαζόμενοι στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, όπως με ενημερώνετε, και ζητούν 1.000 πράγματα, διαμαρτύρονται για 1.000 πράγματα και στενάζουν για 1.000 πράγματα, διότι είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει επίσης από τη δική σας την πλευρά ένα διεκδικητικό πλαίσιο σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακούφισή μας, επειδή είπατε στην αρχή ότι, ξέρετε, αυτά τα μέτρα τα οποία μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί δεν είναι αρκετά, έτσι ώστε να καταφέρουν να μας βοηθήσουν. Φαντάζομαι ότι είσαστε της άποψης αυτής, ότι, γιατί το έχετε πει και στο παρελθόν, ότι τα χειρότερα έρχονται και η ανθρωπιστική κρίση είναι μπροστά μας, κύριε Βοριά, έτσι, για να δούμε τι ζητάτε εσείς. Σίγουρα, όταν έκθεση και τις ίδιες τη ΕΣΕΒΕ βγαίνει και λέει ότι ο ένας μισθός ενός εργαζόμενος εξαντλείται στις πρώτες 19 μέρες, σωστά, αντιλαμβανόμαστε πώς ζουν τις υπόλοιπες. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η επαναφορά του ελάχιστου μισθού σε 751 και όχι ότι θα μπορέσουν πάλι να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, πάλι θα έχουν τις δυσκολίες τους, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να ζήσουν με τα 500 τόσα ευρώ που παίρνουν, γιατί αυτό δεν είναι κατά το όριο της φτώχειας, είναι κατά το όριο της αξιοπρέπειας, κύριε Δουλγεράκη. Σίγουρα πρέπει να έχουμε μια μείωση άμεση στο φόρο κατανάλωσης, το φωνάζουμε στα καύσιμα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των καυσίμων. Τα καύσιμα είναι ένα προϊόν το οποίο αυξάνονται όλα τα προϊόντα. Επίσης τα θέματα πρώτης ανάγκης που έχουν να κάνουν με τα σιτηρά λόγω της έλλειψης του πολέμου και του πολέμου, την έλλειψη των σιτηρών που υπάρχουν, και ειδικά σε θέματα προϊόντας πρώτης ανάγκης, γιατί πραγματικά βρίσκονται σε πολύ πολύ δύσκολη θέση τα νοικοκυριά. Αυτά είναι τα δύσκολα. Τουριστική περίοδος δεν ξέρω ούτε πότε θα ανοίξει, ούτε με ποιες προοπτικές θα ανοίξει, αλλά είναι για σας ο μεγάλος βραχνάς, ναι. Σίγουρα, κύριε Δουλγεράκη, θέλουμε να πάει καλά η τουριστική περίοδο. Όπως είπα προηγουμένως, να βοηθούν όλοι. Από εκεί περιμένουμε τώρα σε πρώτη φάση. Δύο είναι οι πυλώνες του νησιού μας, ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Ήδη ο πρωτογενής τομέας καταραίει με την ακρίβεια. Ευελπιστούμε τουλάχιστον ο τουρισμός να έχουμε μια τουριστική περίοδος καλή, να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας.
Μάλιστα. Και από την άλλη, νομίζω ότι θα το έχετε ακούσει εσείς από τη δική σας την πλευρά, αλλά να το πω για να τα ακούσει ο κόσμος, ότι έρχονται και περικοπές στις συντάξεις κατά 30% στους παλιούς συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται, γιατί εφαρμόζοντας τη διάταξη του νόμου Βρούτσι 4670 του 20, η διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη μείωση στις συντάξεις, οι οποίες πλέον θα καταβάλλονται στο 70% του συνολικού ποσού. Θυμάμαι εκείνη την άλλη έρευνα της περιφέρειας που έδειχνε ότι, ξέρετε, μία σύνταξη αυτή την ώρα στηρίζει ένα ολόκληρο νοικοκυριό. Πρόκειται για ένα μέτρο που επιδρά αρνητικά σε όσους έχουν βγει στη σύνταξη αλλά συνέχιζαν να απασχολούνται πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, έναρξη ισχύως νόμου Κατρογκαλού, λένε συνταξιούχοι. Σε χειρότερη θέση βρίσκονται όσοι λαμβάνουν συντάξεις έως 1.000 ευρώ, καθώς μέχρι τώρα αυτή η κατηγορία δικαιούχων δεν είχε υποστεί καμία περικοπή λόγω συνέχισης της εργασίας. Υπολογίζεται ότι τις περικοπές αυτές θα υποστούν περίπου 40.000 συνταξιούχοι εργαζόμενοι. Ο ΕΦΚΑ ορίζει ως αφετηρία των περικοπών 1η Μαρτίου 2022. Και αυτό θα το κάνουν σε μια μέρα, κύριε Δουλγεράκη. Γιατί ό,τι είναι να εισπράξουν ή να μειώσουν, το κάνουν σε μια μέρα. Το ότι εκκρεμούν 14.000 συντάξεις, αιτήσεις συντάξεων μόνο στο Ηράκλειο, επικουρικές και κύριες, εκεί πρέπει να κάνουν 5 και 6 χρόνια όταν είναι να δώσουν. Πανελλαδικά, είναι η κατάσταση. Πανελλαδικά, το γραφείο, προϋπολογισμού της Βουλής, είναι τα στοιχεία που μας έδινε με τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξης Μητρόπουλος, είχε βγάλει ότι, ξέρετε, αυτή την ώρα υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις για όλα αυτά που είπατε, μερίσματα, εφάπαξ κλπ. Οι οποίες είναι 436.000 πανελλαδικά. Από τον νέο συνταξιούχο μας έλεγε ο Χατζόπουλος ότι, ξέρετε, ακόμη και οι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι από τις 50 συντάξεις που έβγαλαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι 39 παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλα λάθη. Από αυτές τις 436.000, οι 14.000 λέτε μόνο στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου, ναι. Ακριβώς. Και αν υπάρχει ένα πρόβλημα στην υπόλοιπη Ελλάδα, ειδικά στην Ανατολική Κρήτη, είναι δύο φορές το πρόβλημα. Είναι τεράστιες οι καθυστερήσεις. Εδώ πέρα έχουμε συντάξεις που δεν έχουν καταβληθεί μετά από 5 ολόκληρα και 6 ολόκληρα χρόνια, ειδικά κάποιες επικουρικές. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Το εργατικό κέντρο επανειλημμένα το έχει συντονίσει αυτό εδώ πέρα, το μείζον κοινωνικό θέμα. Μέχρι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο φτάσαμε, μέχρι και στη τοπική αυτοδιοίκηση, στα Υπουργεία θα εμένουμε. Έχουν τεράστια ευθύνη οι βουλευτές εδώ πέρα του κυβερνώντος κόμματος, γιατί πραγματικά είναι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της ακρίβειας. Δυστυχώς. Δηλαδή, πραγματικά δεν τους νοιάζει αν κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Δικά τους λεφτά, επί δεκαετίες δίνανε οι άνθρωποι τις εισφορές. Και όταν έχει τη στιγμή να πάρουν τη σύνταξή τους, έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Παίζουν με την αξιοπρέπειά μας, κύριε Δουλγεράκη, με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Κύριε Βοριά, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.